μου κάνετε, πώς είστε, πώς την παλεύετε με τη ζέστη? Εγώ την παλεύω με φουτζίτσο. Είμαι κάτω από το air condition. Λοιπόν, είπα να σας ανοίξω σήμερα γιατί το βραδάκι είχα πει στην κυρία Ελένη ότι ο μπαμπάς μου παίρνει καρικλάκια, ξέρετε, που αγόρασε πολλά σετ καινούργιες καρέκλες και τραπεζάκια φέτος, έχει κάνει ολόκληρη συλλογή. Και πηγαίνουμε με τα μικρά παραλία. Και τα παιδιά, εμείς καθόμαστε στις καρέκλες, χαζολογάμε και όλα αυτά. Και τα παιδιά παίζουν την παραλία πάρα πολύ ωραία. Και το ονειρεύτηκε η κυρία Ελένη ότι θα πάρει μπυρίτσες, να πιούνε με τους δικούς μου μπυρίτσες στην παραλία. Φέτος, το καλοκαίρι, έχω αφήσει τα παιδιά μόνο 2 μέρες στη μαμά μου. Γιατί, σαν να με κρατούσαν τα παιδιά και καλά, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είμαι καλά για τα παιδιά. Κάπως έτσι. Οπότε θα κρατηθώ και φοβόμουν να μείνω λίγο μόνη μου. Δεν ίσχυε καθόλου. Τώρα και την προηγούμενη φορά που τα άφησα 2 μέρες, ήταν μόνο μέσα στο κεφάλι μου όλο αυτό, επειδή είχα λίγο άγχος. Και τέλος πάντων, τα άφησα 3 μέρες στη μαμά μου να κάνω κάποιες δουλειές και να χαλαρώσω. Γιατί χρειαζόμουν λίγο χρόνο για μένα, εγώ χαλαρώνω με τη δουλειά, αλλά και βάζοντας τα πράγματα σε μια σειρά. Οπότε, τι γίνεται τώρα, θα πάμε το βράδυ, Παρασκευή σήμερα, να δούμε τα μικρά, να τα πάρω κιόλας φυσικά. Και να περάσουμε το Σαββατοκύριακο εκεί. Θα έρθει και η κυρία Ελένη, οπότε είπα να σας πάρω μαζί παραλία. Αλλά θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας από εδώ, να κάνουμε δουλίτσες, να ετοιμαστούμε. Έχω να λουστώ εγώ, να λουστώ την Άρη, να συμμαζέψουμε λίγο το σπίτι. Να ανοίξω ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Μου έχει έρθει μία σκούπα και θέλω να σας τη δείξω. Και τι άλλο, μου ήρθαν και κάποια πραγματάκια από συν πάλι. Καλά, μην βρίσκετε με το συν. Απλά επειδή έχει μεταφορικά από 9 ευρώ δωρεάν, τα βάζουν πότε από 9, πότε από 19. Αν μου αρέσει κάτι, έστω και τίποτα έτσι, κάτι μικρό, μπορεί να το βάλω στο καλάτι και να. Όποτε μου ήρθε. Ήταν ένα φουστανάκι που μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ γκέρλι. Το είχαν κατεβάσει και σε έκπτωση. Πήρα και αυτά τα 2 για τα νύχια. Αυτά εδώ. Αυτό θα σας δείξω τώρα που το έβαλα ήδη. Αυτό είναι και καλά γκλιτεράκι που τα κάνει σαν περλέ. Δεν ήθελα να φτιάξω νύχια. Θα δούμε τώρα, θα κάτσει. Αλλά με το που τα κούμπησα πάνω στο νύχι μου, αυτό το πράγμα κόλλησε. Έχω κάνει πάλι μημόνι μου. Είπα να κάνω ένα άλλο πιο καλοκαιρινό χρωματάκι. Γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε το πάρτι των παιδιών και θα κάνουμε κάτι πιο chic. Αλλά είπα να κάνω έτσι ένα έντονο. Α, πριν σηκωθώ από εδώ, να σας δείξω κάποια καινούργια σχεδιάκια. Έχουν φωτογραφηθεί ήδη για το e-shop. Λοιπόν, ξετρελάθηκα με αυτό το σχέδιο. Ξετρελάθηκα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είναι η εναλλακτική μου για το φάκελο, γιατί κυκλοφορείται πάρα πολύ με κάποια τσαντάκια έτσι χειρός, σαν φάκελος που είναι, κάπως έτσι. Και ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Και πιάνεται πάρα πολύ εύκολα, έχει πάρα πολύ χώρο. Κοιτάξτε. Και είναι και μαλακό. Κοιτάξτε εδώ. Σίγουρα θέλω και ένα για μένα. Το επόμενο που θα φτιάξω για μένα είναι αυτό εδώ. Έτσι, με κόκκινο μέσα. Είπα να κάνω μια αντίθεση. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλικα. Ορίστε. Αυτό εδώ το έχετε ξαναδεί. Αυτό το χρώμα είναι πάρα πολύ chic και πάρα πολύ έτσι φορέσιμο. Ταιριάζει και με όλα. Και τελευταίο αυτό εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο και φορέσιμο είναι και αυτό εδώ. Πείτε μου τη γνώμη σας, αν σας αρέσουνε. Ορίστε, αυτό είναι έτσι κάπως πιο. Αυτό εμένα τουλάχιστον κουμπώνει στο χέρι μου. Δηλαδή το κυκλοφορώ και κουμπώνει στο χέρι μου έτσι όπως πέφτει. Οπότε και αυτά, μέχρι να ανέβει το βίντεο, σίγουρα θα τα βρείτε στο e-shop. Έχουμε και έκπτωση στο e-shop. Μπείτε να δείτε τι σας αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παραγγελίες. Γενικά μου έχετε δείξει πάρα πολύ αγάπη σε όλο αυτό. Σκέφτομαι το πρώτο που θα κάνω να πλύνω την Άριελ. Να φεύγει αυτό από τη μέση. Η κακομοίρα πάλι είχε πρόβλημα με το μάτι της. Όσοι θυμάστε, πέρυσι κάναμε πάρα πολλές θεραπείες. Είχαν κατακοκκινήσει τα μάτια της. Φέτος της παρουσίασε πάλι το ίδιο πράγμα. Ακολούθησε τη θεραπεία ακριβώς την τελευταία που είχαμε βρει πέρυσι. Φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Οπότε θα την κάνω και ένα μπανάκι να την πάρω μαζί μου. Καλή εγγραφή σας είπα να κάνετε. Κάντε μια εγγραφή. Αν δεν έχετε κάνει, γιατί και μας παρακολουθείτε καιρό. Το χειμώνα, με βλέπατε, να μαζεύω τα ρούχα. Από μέσα, για να γλιτώσω το κρύο και το καλοκαίρι, για να γλιτώσω τη ζέστη. Έξω καίγεται το σύμπαν. Λοιπόν, μαζεύω τώρα ρούχαλάκια.
Λοιπόν, αυτό πήγε πάρα πολύ στραβά. Έχει περάσει 2,5 ώρες περίπου. Έσκασε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνω στον υπολογιστή και με πήρε ώρα. Με πήρε η κυρία Ελένη όμως ότι έχει ξεκινήσει να πάει στα μικρά μου, στη Νέα Μάκρη. Και λέω να το πάρουμε λίγο στα γρήγορα για να ετοιμαστούμε κι εγώ και η Άριελ για να φύγουμε. Αλλά πρώτα, πριν κάνω οτιδήποτε, θέλω να σας δείξω μια τέλεια σκούπα. Θυμάστε κάποιοι ότι είχα πάρει μια σκούπα, τη Λουμπλου Ελού, που είναι σκούπα χειρός, με έχει καταβολέψει, έχω εξαφανίσει εντελώς την ηλεκτρική μου σκούπα, η σκούπα πια δεν είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ εύχρηστη. Και παιδιά, μου ήρθε το καινούριο μοντέλο, για να το δούμε μαζί. Μου ήρθε μέσω Amazon και πάμε να την ανοίξουμε. Παιδιά, πραγματικά με έχει καταβολέψει, γιατί δεν σκέφτεσαι ρε παιδί μου ότι πρέπει να... ότι το σκούπισμα είναι μια δουλειά που θέλει κόπο, ότι τώρα που να βγάλω τη μεγάλη σκούπα, να τραβάω τα καλώδια από εδώ και από εκεί. Είναι μια σκούπα χειρός που είναι πάρα πολύ εύκολη. Νομίζω ότι λες, ρε παιδί μου, δεν τραβάει. Και έχεις τελειώσει το σκούπισμα που είναι ακόμα και από ένα μικρό σημείο και βλέπεις τον κάδο γεμάτο. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα. Βιβλιαράκι οδηγιών. Και έρχεται έτσι πάρα πολύ ωραία συσκευασμένη το κοντάρι. Φίλτρα. Αυτό είναι αναβάθμιση. Αυτό είναι αναβάθμιση. Έχει εδώ πέρα για να την κρεμάσεις τον τοίχο. Μπορεί να φορτίζει κιόλας εδώ. Δεν είμαι σίγουρη, θα το κοιτάξουμε μαζί. Είναι πραγματικά αναβαθμισμένο το μοντέλο και εδώ πέρα αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά κοιτάξτε αυτό το πράγμα, δεν το έχει προηγούμενη. Τέλειο. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα έχουμε τη βασική σκούπα, εκτός των άλλων είναι και πανέμορφη, κοιτάξτε εδώ, είναι πάρα πολύ οικονομικές σκούπες, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει βάση που τα κουμπάς κάτω, θα το δούμε τώρα αν φορτίζει κιόλας αν κάνω σπάνω σε αυτό. Αχ, αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι. Και δεν είναι και εδώ ο Βασίλης. Και εδώ πέρα έχει πάρα πολλά ωραία εξαρτήματα. Το αγαπημένο μου. Για τις αράχνες στο ταβάνι. Έχει ένα δεύτερο ανταλλακτικό για μέσα στη σκούπα. Α, πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν. Είναι διπλό. Α, ναι, είναι διπλό. Κοιτάξτε. Είναι σκουπάκι που εμένα μου αρέσει να το κάνω με αυτό. Αλλά έχει. Βγαίνει. Αχ, κατεβαίνει. Βλέπετε. Κατεβαίνει και έχει εδώ πέρα με σαν βουρτσάκι. Εγώ το προηγούμενο είχε μόνο βουρτσάκι. Εγώ προτιμώ πάνω στους καναπέδες να το κάνω με αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ πιο βολικό. Λοιπόν, πάμε να τη συναρμολογήσω. Λοιπόν, το βρήκα. Έχει εδώ πέρα δύο κοντάρια. Έτσι και έτσι. Και αυτά μπαίνουν στη βάση. Ωχ, να. Εύκολο. Και αυτό μπαίνει εδώ. Το κατάφερα. Ορίστε. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι βάση δεν χρειάζεται να την βιντώσεις σε κανένα τοίχο για να μπορείς να την μεταφέρεις. Είναι πιο αθόρυβη την προηγούμενη. Το κοντάρι, κλασικό. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είναι πανέμορφο. Κοντένει και μακραίνει. Κοιτάξτε εδώ μαγιά, γιατί δεν μπορώ αλλιώς να την πω. Αυτά είναι που κουμπώνει πάνω στη σκούπα. Με τον ίδιο τρόπο κουμπώνει και πάνω στη σκούπα. Και κάνεις ένα έτσι. Και αυτό. Και αυτό. Τα προηγούμενα τα έχουμε σε ένα σιρτάρι. Ενώ εδώ μπορείς να τα έχεις όλα μαζί. Να το, να το παιδιά, ορίστε. Λοιπόν, εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει τρύπα και ακουμπάς τη σκούπα έτσι. Βλέπετε δεν φεύγει, έχει κουμπώσει. Την ακουμπάς και φορτίζει και νομίζω ότι... Α, και εδώ έχει κουμπάκι για να βγαίνει. Λοιπόν, η βασική σκούπα είναι αυτή εδώ, έτσι όπως τη βλέπετε. Μπορεί αυτό να φύγει και να πάρει ένα από τα άλλα εξαρτήματα κατευθείαν εδώ πάνω. Μπορεί να πάρει, ας πούμε, αυτό το εξάρτημα
και να γίνει ένα μικρό σκουπάκι. Την παίρνω μαζί μου στο αυτοκίνητο για να καθαρίσω το αυτοκίνητο, καθαρίζω τους καναπέδες που έχουν ελερώσει τα παιδιά. Παίρνεις αυτό το εξάρτημα που κατευθείαν μπορεί να μπει εδώ για να γίνει ένα μικρό σκουπάκι, αλλά μπορεί να μπει και εδώ. Και έχεις κατευθείαν ένα ρυθμιζόμενο κοντάρι για να κάνεις τα ταβάνια. Εγώ κάνω με αυτά, κάνω τις αράχνες πάνω στα ταβάνια. Το κάνω με αυτό το πράγμα. Ή αν θες να πιάσεις κάτι, ας πούμε, που είναι ανάμεσα σε έπιπλα και θες κάτι στενό και μακρύ. Λοιπόν, από εδώ πέρα ανοίγει και βλέπω ότι έχει διαφορετικό φίλτρο από την προηγούμενη φορά. Έχει εδώ πέρα ένα σαν πανάκι και αλλάζει το φίλτρο. Παιδιά, φοβερό. Αυτό δεν το περίμενα. Δείχνει την ένταση, δείχνει σε ποιο σημείο είναι η μπαταρία, αν τελειώνει. Νομίζω ότι είναι... το αγάπησα κιόλας και όλο μαζί το βάζεις πάνω σε αυτή την βάση. Λοιπόν, πάμε να τη δοκιμάσουμε κιόλας. Είναι η Λουμπλού Ελού Matte 40. Και λέω να τη ρίξουμε κατευθείαν στα δύσκολα. Εδώ πέρα στο γραφείο μου που έχω πάρα πολλά έτσι από... τη ραπτική μου, πολλά σκουπιδάκια. Αυτό που μου αρέσει σε αυτές τις σκούπες, γιατί εγώ είμαι περίπου 1,70, είναι αρκετά ψηλή. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι ένα σκουπάκι που χρειάζεται να σκύβω για να το χρησιμοποιήσω και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί είναι πάρα πολύ σπαστικό να έχεις μια σκούπα που πρέπει να σκύβεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, ενώ έχω κάνει μόνο το γραφείο μου, πόσο έχει γεμίσει ο κάδος. Λοιπόν, οπότε η σκούπα καινούρια είναι αυτή εδώ. Ορίστε. Μια τέτοια σκούπα πραγματικά σου λύνει τα χέρια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια λόγος να παίρνουμε τις κλασικές, τις ηλεκτρικές με το καλώδιο. Αφού γνώρισα εγώ αυτό, δεν νομίζω να ξαναπιάσω κλασική ηλεκτρική. Είναι πάρα πολύ φασαρία. Είναι μεγάλες, δεν είναι εύκολο στην κίνηση. Αυτά χρησιμοποιούν και σε σκουπάκι, που και αυτό είναι πολύ βολικό σε ένα σπίτι μέσα, να υπάρχει και ένα μικρό σκουπάκι. Αν προλάβω, θα την πάρω λίγο και στο αυτοκίνητο, γιατί είναι χάλια το αυτοκίνητο, χάλια, μέσα στο χώμα, παραλίες και όλα αυτά. Θα την πάρω και λίγο και στο αυτοκίνητο, και αν δεν σκάσω. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα της Άριελ. Το πρώτο πράγμα τη βγάλω να κάνει τα τσίσα της. Μην αποφασίσαμε να τα κάνουμε στην πανιέρα. Δεύτερον, της καθάρισα το πρόσωπο. Και έχω βρει ένα κόλπο για εσάς που έχετε σκυλάκια. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Της πλένω 2-3 χέρια μόνο από το σώμα. Να μην πάει στο κεφάλι, γιατί το κεφάλι την εκνευρίζει πάρα πολύ. Πιστεύω και τα περισσότερα ζωάκια να του ρίχνει νερό. Και μετά της παίρνω 1-2 χέρια στο κεφάλι, που εντάξει, πια έχουμε φτάσει στο τέλος. Γιατί άμα τη ξεκινήσω να την κάνω όλη μαζί, θα είναι ταραγμένη σε όλη τη διάρκεια του μπάνιου. Λοιπόν, κάναμε δύο χέρια, το νερό τώρα είναι πολύ καθαρό και ξεκινάμε το κεφάλι και θα δείτε τώρα πώς θα κάνεις το κεφάλι. Αλλά περάσαμε το περισσότερο μπάνιο έτσι που είναι για το σώμα, το περάσαμε ήσυχα.
Με διαλούστηκα να γίνω άνθρωπος και πάλι, γιατί είχα το μωρό μου το χάλι. Και τώρα στα μαλλιά μου, να σας πω τι έβαλα βασικά στο σώμα. Είχα αγοράσει αυτή εδώ πέρα την κρέμα της Biotin. Υποτίθεται είναι για την κυταρίτιδα, για διάφορα και όλα αυτά. Αφού την πήρα, προσπαθώ να τη βάζω. Έχει, δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι, δεν τη βάζω και στα χέρια. Έχει μαλακώσει το δέρμα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τη χρησιμοποιώ αρκετές μέρες. Έχω τελειώσει σχεδόν τη μισή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έκανα και καμιά μέτρηση που γράφει εδώ πέρα μείον 4 εκατοστά. Αλλά λέω ποτέ, τίποτα, κάτι θα κάνει κι αυτή. Και προσπαθώ πάλι να ξεκινήσω τη θεραπεία για τα μαλλιά τη Απιβίτα. Το tonic για τη γυναίκα και πήρα αυτό το κουτάκι, το set που έχει τη λοσιόν, έχει σαμπουάν, έχει και χάπια, έχει κάψουλες, δεν την έχω ξανακάνει ποτέ με κάψουλες, είχα τις περσινές που αγοράσα ένα set, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσει ποτέ και να πω την αλήθεια δυσκολεύομαι με το θυμηθώ, πρέπει να πάρεις μια κάψουλα μετά το φαγητό, κάποιες μέρες την παίρνω και κάποιες μέρες όχι. Αλλά τέλος πάντων από το τίποτα και εκεί πέρα προσπαθώ να αποφύγω τη μεγάλη τριχόπτωση που έχω τον Αύγουστο γιατί παθαίνω έμφραγμα. Ανοίγω λωρίδες έτσι στο κεφάλι για να φτάσει κατευθείαν στη ρίζα. Έχω τριχόπτωση κάπως, αλλά βγαίνουν και πάρα πολύ καινούριες φύτρες. Το βάζω είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Και βάζω και την κρέμα του Steampot, που είναι για θερμοπροστασία. Το καινούργιο το φορεματάκι το μεταξύ που μου ήρθε από Shein, θα το πάρω μαζί μου και το έπλυνα λίγο πρόχειρα εδώ πέρα στο νεροχύτη, γιατί μου άρεσε να φοράω τα καινούργια, έχω άπλυτα. Και παιδιά είναι καμιά μια μισή μια ώρα έξω και επειδή είναι και πολύ ελευθερή η φασμά, έχει στεγνώσει σχεδόν. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα μαλλιά μου έχουν αρχίσει στεγνώνουν. Η ώρα έχει πάει 5 και αρχίζει να με παίρνει η κυρία Ελένη στο Viber. Κλήσεις, συνεχώς. Παιδιά ήταν ο Άγγελος. Είχε πάρει το κινητό της και στο τέλος το κατάφερε και με πήρε. Μιλήσαμε. Βρήκε το Viber, βρήκε τη μαμά του και έκανε και κλήση. Και μου λέει: γιατί το έκλεισες, μου λέει. Ήθελα να σου μιλήσω. Μην κρίνετε για την κατάσταση. Αυτό εκείνη του κάνει πάρα πολύ ζέστη και έχω να το πλύνω πολλές μέρες. Ξεκάθαρα πρέπει να το πάω το αυτοκίνητο για κλείσιμο, αλλά παιδιά κοιτάξτε εδώ πέρα τι έβγαλε. Ένα γρήγορο που το έκανα. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι τα πράγματά μου, τσαντούλα, καλλιντικά και διάφορα προσωπικά είδη. Εδώ πέρα μόνο αυτά θα πάρω, 2-3 ρουχαλάκια, το λάπτοπ. Εδώ πέρα είναι η τσάντα η δικιά μου που τη χρησιμοποιώ και για παραλία. Τη χρησιμοποιώ και στην παραλία, αλλά μεταφέρω έτσι και τα πράγματα μου στη μαμά μου, τα χάπια της Άριελ. Και αυτό είναι το καινούργιο φορεματάκι που μου ήρθε σήμερα.
Έχει αυτό το πολύ ωραίο κόψιμο. Φαίνονται λίγο εδώ πέρα τα πατσά, δεν πειράζει. Έχει την ωραία πλάτη. Μου είχατε πει το προηγούμενο φόρεμα, εκείνο το πουκαμισοφόρεμα, ότι φαινόταν μεγαλίστικο. Τώρα πήρα κάτι τέλος μπεμπέ. Ορίστε. Και έτοιμη για παραλία. Έτοιμο και το κορίτσι, να βάλουμε πλαστιχάκι. Έτοιμη, φύγαμε. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός του Καρέα στη Μελιούπολη, η παραλιακή, από την Γλυφάδα προς τον Άλυμπο. Αντί να πέφτετε, έρχεστε. Τι να πω. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, Προσύνδεσμο, Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Παιδιά, φτάνω. Η ώρα πήγε 8.30, βραδιάζει. Οι άλλοι θα είναι στην Τζίτα και εγώ με την οδήγηση χαλάρωσα. Είμαι έτοιμη για ύπνο. Οι υπόλοιποι έχουν κοιμηθεί μεσημέρι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, λέω λίγο καεί, ενώ έχω βάλει ηλιακό. Τελευταία φορά κάηκα και τσούζει κιόλας και έχει περάσει καμιά εβδομάδα το τελευταίο μπάνιο. Δεν ξέρω τι έγινε. Που πήγε στραβά, έπρεπε το φανανεώσει. Φτάνω. Πού πάμε, πια φώναξε την αδερφή του. Εγώ σ' αγαπώ, πείτε γεια. Πείτε γεια, μαμά, έλα. Πού να πούμε γεια, πού θα μας πας πάλι, τρελίστε, τρελές είστε. Εγώ νοήσω να πάμε να κάτσουμε στην παραλία, εσείς ετοιμαστήκατε για μπάνια. Εγώ, αγάπη μου, δεν φοράω μαγιό, έχω κάνει τα μπανάκια μου, τώρα αύριο εγώ για μπάνιο. Αφήστε με, να κολλάω με τα λάτια μου, το κάνω τώρα. Τι κάνετε, τι φέρατε πάλι, είδα, φέρατε κουλούρια, φέρατε χυμό, φέρατε ένα κοτόπουλο. Πίτσα δεν είπατε. Θέλαμε ένα μπαμπαμπα. Δεν ξέρουμε, εκεί που θα χάσουμε φέρνουμε πίτσα. Αφού η μαμά που βάλει το κοτόπουλο. Άντε ζουζουνάκια. Η μαμά είπε σε αυτές τις μέρες έχουμε πάρτι εμείς οι δύο. Πάρτι έχουμε σε 7 μέρες, το άλλο σε 8. Η φάση που κουβαλάω όλα αυτά και τις αριάνες σας πέσουν αυτά. Θα μας τρελάνεις, κοριτσάρα μου. Θα την έριχνα τώρα, να πω την αλήθεια, μια βουτιά αν είχα βάλει μαγιό. Παρά είναι όλα, εντωμεταξύ στην κάμερα φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμα, πιο πρωί. Είναι σκοτεινά εδώ. Ο Άγγελος πήγε πίσω στον παππού και έφερε το σωσίβιό του μόνος του, παιδιά. Να και ο παππούς. Πολύ ωραία θάλασσα! Αυτή είναι πιο ωραία θάλασσα. Ο μπαμπάς έχει σκάσει. Έχει κάνει κατάσταση εδώ πέρα ο παππούς. Για πες μας, έχεις βγάλει τα καρεκλάκια σου. Και εδώ πέρα είναι ένα σκομποδάκι που βάζεις πάνω αυτό εδώ. Για δείξε μας αυτό εδώ τι είναι. Τραπέζι. Και γίνεται τραπέζι. Τώρα γίνεται ανεμιστήρες. Εγώ βέβαια έχω κόλλημα με αυτήν εδώ. Αλλά το ανεμιστήρες. Η Αριάννα, για βγάλει το Αριάννα. Προσπαθώ να βγάλει το λαστιχάκι. Τόσες γιαγιάδες, τόσες παππούδες. Τι κάνουμε εδώ πέρα, τρία. Όχι, άστο. Μαμά! Μαμά! Δύο γιαγιάδες και ένα παππού. Μίλα. Τι να πω έτσι όπως το φέρεις κοντά μου. Έχω λοπαντώσεις. Δεν πειράζει. Τι θέλεις, παντοφλές. Έχω πιάσει όλο το κοτόπουλο. Πάνε, Αριάννα με το πιρούνι, βρε. Θεά. Θεά, θεά. Ντοματούλες, πατατάκια. Κοτόπουλο εγώ εδώ πέρα κατευθείαν. Κατέβα, κατέβα. Εμείς από 6 ώρα είμαστε έξω. 6 ώρα είμαστε έξω. 6 ώρα θα είμαστε. Πάμε. Όχι, κουκλή μου, είναι, μου λέει είναι άνθρωποι, δεν είμαι μπαταρίες. Δεν είμαι μπαταρίες, άνθρωποι είναι και χορεύουν. Α, πάμε και εμείς χώρο να μάθουμε. Θες να πάμε να χορέψουμε. Όταν γίνω ψηλός, λέει, θα πάμε να χορέψουμε, να μάθουμε να χορεύουμε. Περπατάμε λίγο εδώ πέρα στην παραλία που είναι τέλεια, έχει δροσίσει. Έφυγε και αυτή έτσι η κουφόβραση που είχε. Και είναι ένα beach bar εδώ πέρα που το έχω ξαναδεί. Σαν να κάνουν μαθήματα ταγκό, πρέπει να είναι και κάποιος δάσκαλος που τους παρακινεί και χορεύουνε και είναι τέλεια.
Εδώ πέρα είναι η Αγία Κυριακή, είναι ένα εκκλησάκι που είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Πες μας, μπαμπά, τι είναι εδώ πέρα το καλοκαιράκι. Πολυχώρος είναι. Εδώ είναι η καφετέρια και εστιατόριο. Εκεί πέρα είναι ένα κτίσμα που είναι για γάμους. Θα βρέσει εμένα πώς την πήγαινε. Ναι, καλά. Πώς κάνεις το μάτιο σου. Δεν θεατρίδα. Και με τη βάλω σε Facebook γιατί πάει. Θα κάνεις ο κόσμος. Ναι, θα κάνεις. Και κάπως έτσι ήταν η Παρασκευή μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία από ό,τι είδατε και στο σπίτι ήταν επικοδομητικά. Έκανα ό,τι έπρεπε. Αλλά τελείωσε πάρα πολύ ωραία ημέρα. Πρόσεχε, Αριά, να μην σε πατήσουν τα παιδάκια. Αυτά. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, να περνάτε όλοι υπέροχα. Αν έχετε έτσι ευκαιρίες κι εσείς να ράξετε στην παραλία να το κάνετε, γιατί αξίζει τον κόπο. Κάναμε και τον περιπατό μας. Τσιμπολογήσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Άντε, πάμε. Φιλάκια πολλά!